Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σκορίνη «Ακίμαντη». Πρόκειται για ένα πολιτικό μυθιστόρημα, για μια τοιχογραφία όπως αναφέρεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της Ελλάδας. Η ύλη, η πρώτη του βιβλίου αυτού, είναι τα γεγονότα κυρίως που εκτιλήθηκαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι γεγονότα με τα οποία είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, διότι είναι πολύ πρόσφατα. Είναι γεγονότα τα οποία υπαγορεύτηκαν, προκλήθηκαν από τις επιλογές των κυβερνώντων τη χώρα μας αυτά τα χρόνια. Γεγονότα όπως η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η υπαγωγή μας στα μνημόνια και ούτω καθεξής. Το ερώτημα είναι, επειδή πολλά έχουν λεχθεί και έχουν γραφεί για αυτά τα γεγονότα, έχουν γίνει πολλές αναλύσεις, συζητήσεις, τι μπορεί να προσφέρει ένα μυθιστόρημα με θέμα αυτά τα γεγονότα. Το ερώτημα αυτό παραπέμπει στο γενικότερο ζήτημα της σχέσης της τέχνης προς την πραγματικότητα. Πρόκειται για δύο κόσμους διαφορετικούς και παρόλα αυτά δύο κόσμους που ο ένας εξαρτάται από τον άλλο. Η τέχνη έχει σαν στόχο να μας πει όχι τι ισχύει στην πραγματικότητα, αυτό μας το λέει η ίδια η πραγματικότητα, αλλά τι θα έπρεπε ή θα μπορούσε να ισχύει. Ενώ λοιπόν πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους, εντούτοις η τέχνη έχει ανάγκη την πραγματικότητα, διότι αν δεν έχει αναφορά, επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχει αληθοφάνεια, δεν έχει ενδιαφέρον. Τέχνη, όπως λέει η ίδια ετυμολογία της λέξης, από το τίκ το γενό, σημαίνει δημιουργία. Πράγματι, ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα και κατά τούτο, κατά το ότι αυτός δημιουργεί, παράγει πράγματα. Και τα πράγματα που παράγει ο άνθρωπος, που κατασκευάζει, είναι πρώτα απ' όλα πράγματα με τα οποία συμπληρώνει τη φύση, συμπληρώνει τον κόσμο για να κάνει τη ζωή του πιο άνετη. Ένα τραπέζι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει εκφύσεως, το φτιάχνει ο άνθρωπος για να μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα. Συγχρόνως ο άνθρωπος παράγει και πράγματα με τα οποία δεν συμπληρώνει τη φύση, πράγματα τα οποία δεν προσθέτουν τίποτα στον κόσμο. Ένας ζωγραφικός πίνακας που παριστάνει ένα τραπέζι δεν προσθέτει τίποτε. Το τραπέζι υπήρχε ήδη πριν παρασταθεί στο πίνακα. Αυτό που κάνει η τέχνη είναι να μιμείται την πραγματικότητα. Άρα το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της τέχνης είναι η μίμηση. Η μίμηση βέβαια είναι μια εγγενής, έμφυτη δραστηριότητα. Ακούμε το παιδί να μιμείται το τρένο. Κανένας δεν έχει πει στο παιδί να μιμείται το τρένο, το κάνει από μόνος του. Και δεν έχει καμία σκοπιμότητα. Το κάνει μόνο και μόνο ότι έχει ένα πλεόνασμα μέσα δραστηριότητας που πρέπει κάπου να το διοχετεύσει. Και το διοχετεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ο καλλιτέχνης όταν μιμείται, αυτό που κάνει σε πρώτη φάση είναι να διοχετεύει κάποιες δυνάμεις μέσα του, μέσα από τα έργα που παράγει. Επιπλέον όμως η μίμηση στην τέχνη έχει και ένα στόχο. Ο στόχος είναι αυτός που ήδη επεσήμανε ο Αριστοτέλης δίνοντας τον ορισμό της τραγωδίας, η κάθαρση. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο θέατρο μετά το τέλος της παράστασης, να νιώθεις μέσα σου ότι έχεις λιγότερες κακίες, λιγότερα λαττώματα, ότι είσαι καλύτερος, πιο καθαρός από αυτό που ήσουν πριν πας στο θέατρο ή όταν πας σε μια συναυλία ή όταν διαβάζεις ένα μυθιστόρημα. Άρα λοιπόν ο στόχος που, τον οποίο επιδιώκει η τέχνη είναι να μιμηθεί την πραγματικότητα προκειμένου να μας βοηθήσει να γίνουμε διαφορετικοί από αυτό που είμαστε. Ουσιαστικά αυτό που κάνει η τέχνη είναι να αποσπά τον άνθρωπο από την πραγματικότητα σε ένα ταξίδι ενός πάνω στα ίχνη, όπως λέει ο Προύστ, ενός κλειστού μενάνδρου ή αραβουργήματος. Αυτό που πετυχαίνει η τέχνη είναι να μας μεταστοιχειώσει, να μας κάνει διαφορετικούς. Και με αυτή την έννοια λέει ο Σοπενχάουερ, η τέχνη είναι μια σωτηρία για τον άνθρωπο, διότι του δίνει τη δυνατότητα να φύγει μέσα από τη ζωή, μέσα από την πραγματικότητα η οποία τον πνίγει. Μόνο που αυτή η σωτηρία διαρκεί ένα διάστημα όσο παρακολουθείς το έργο τέχνης. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό σε αυτό.
Το γεγονός ότι επιστρέφοντας μετά το τέλος της παρακολούθησης του έργου στην πραγματικότητα, είσαι άλλος άνθρωπος. Βλέπεις την πραγματικότητα διαφορετικά. Ο λογοτέχνης, λέει, για να αναφέρω πάλι τον Προύστ, είναι σαν τον οπτικό, ο οποίος μας δίνει γυαλιά για να δούμε τον κόσμο διαφορετικά από αυτό που τον βλέπουμε τα φυσικά μας μάτια. Ανακαλύπτουμε ξανά τον κόσμο. Και ανακάλυψη δεν σημαίνει να ψάχνεις να βρεις καινούργιους τόπους, απλώς να βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, το μυθιστόρημα για κείμενη του Σκορίνη έρχεται να μας αποσπάσει την πραγματικότητα και να μας δώσει τη δυνατότητα, επιστρέφοντας την πραγματικότητα, να δούμε αυτά τα πράγματα που έχουν αναλύσει κατά κόρον οι γύρω μας, να τα δούμε διαφορετικά. Βέβαια, θα πρέπει να προσθεθεί ότι η ανάγνωση που κάνει καθένας ενός λογοτεχνήματος είναι διαφορετική. Δεν διαβάζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Συνεπώς, όσοι διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, το συγκεκριμένο στην περίπτωση, γυρίζουμε διαφορετική για να διατυπώσουμε νέες ιδέες, να ξεφύγουμε από αυτή την πραγματικότητα. Εναπόκειται στον λογοτέχνη, όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο περισσότερες αναγνώσεις γίνονται, τόσο περισσότερους νέους θεατές φέρνει μέσα στον κόσμο αυτό για να αλλάξει ο κόσμος. Διότι η επανάσταση δεν γίνεται απλώς με εξέγερση, αλλά γίνεται με μια στόχευση, με ένα όραμα, το οποίο κανένας αντλεί από ποικίλες αιτίες, και μία από αυτές είναι η τέχνη, είναι το μυθιστόρημα του συγκεκριμένου. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το ίδιο το μυθιστόρημα, ότι βέβαια είναι γραμμένο με έναν λιτό τρόπο, μέσα από τον οποίο αναδεικνύεται ένας λυρισμός, και συγχρόνως ο τρόπος που είναι δομημένος σε κεφάλαια επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε ο Ηράκλητος, ότι η αφανής αρμονία είναι πιο σημαντική. Δηλαδή βλέπει κανένας διαβάζοντας το βιβλίο σε κεφάλαια να εξελίσσεται μία ιστορία σε ένα κεφάλαιο, και ενώ περιμένει να συνεχίσει η ιστορία στο επόμενο, παρεμβάλλεται μία άλλη ιστορία για να εμφανιστεί η συνέχεια της προηγούμενης ιστορίας σε ένα άλλο κεφάλαιο παρακάτω. Ξέρετε, όταν η αρμονία, η συμμετρία είναι εμφανής, το αποτέλεσμα είναι απεκθές. Κάποτε ένας Κινέζος αποφάσισε να φτιάξει, η καμπάνα που ακούμε στην εκκλησία είναι έτσι διαρρυθμισμένη που μέσα από άνισα μέρη να μπορεί να παράγει αυτόν τον ήχο, ο οποίος ελκύει πολλούς από εμάς. Ένας Κινέζος προσπάθησε να φτιάξει μια καμπάνα με ισομερή διαστήματα. Το αποτέλεσμα ήταν αποκρουστικό. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία είναι μέσα από την αταξία, τη φανερή, να αναδείξεις μια συμμετρία η οποία μπορεί να σε παρασύρει έτσι ούτως ώστε να σε μεταστοιχειώσει. Και νομίζω ότι το βιβλίο του Σκορίνη πετυχαίνει αυτό το στόχο. Τώρα, το πόσους αναγνώστες, με πόσους αναγνώστες θα τροφοδοτήσει η πραγματικότητα, είναι που θα το δείξει η ιστορία. Η γλώσσα είναι στρωτή, ωραία, δεν ξέρω αν ο ίδιος ή ο επιμελητής δεν έφτιαξε τόσο όμορφη, κύριε Λιβάνη. Ο ίδιος, κύριε. Αλλά διαπίστωσα αυτό. Πολλές φορές στη ζωή ακούμε και λέει ο Κώστας χώρισε με τη Φιλιό. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κώστας χώρισε από τη Φιλιό. Αυτό είναι σημαντικό, δείχνει ακριβώς την ευαισθησία απέναντι στη γλώσσα. Λοιπόν, εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και εις άλλα με υγεία. Ευχαριστώ.